Ζητήσαμε από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, τον κύριο Στέλιο Προσαλίκα, να είναι μαζί μας για να δούμε λίγο το πλαίσιο, τι γίνεται στη χώρα με αυτό το θέμα, τι δεν κάνουμε καλά, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και τι πρέπει να έχουμε κατά νου οι πολίτες όταν βρισκόμαστε σε αναζήτηση μιας τέτοιας δομής. Καλημέρα σας, κύριε Προσαλίκα, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Καλημέρα, κύριε Αλμπεράκη. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι λίγο μία εικόνα, καταρχάς πόσες είναι οι μονάδες που έχουμε στη χώρα, σε μια χώρα με περίπου το 30% του πληθυσμού προχωρημένης ηλικίας? Οι μονάδες είναι οι λιγότερες πληθυσμιακά από όλες τις χώρες της Ευρώπης, γιατί οι ίδιες πληθυσμός σε άλλες χώρες έχει δεκαπλάσιες κλίνες. Οι μονάδες αυτή τη στιγμή είναι, θα λέγα, μόνο 350, οι μισές εξ αυτών είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι άλλες μισές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο πληθυσμός περίπου σε αυτές τις δομές είναι περίπου 20 με 25.000 κλίνες. Σε αντίστοιχες χώρες των 10 εκατομμυρίων, να σκεφτείτε ότι είναι 300.000 κλίνες. Τεράστια απόκληση. Είναι το τεράστια απόκληση, ναι, λιγότερο γιατί κοινωνικά, ναι, κοινωνικά και οικονομικά είμαστε αλλού και καλά κάνουμε. Ο σκοπός δεν είναι να βάλουμε. Κοινωνικά προφανώς εννοείται ότι εδώ δεν θεωρούμε ναι, περίπου... Ναι, μόνο όταν υπάρχει θέμα υγείας. Έτσι, αναπόδραστο τέλος. Ακριβώς, Το γυροκομείο όπως έξω. Πρέπει να κάνουμε όλη προσπάθεια να μην βάλουμε τον κόσμο σε κλειστές δομές. Δεν είναι στόχος να βάλουμε τον κόσμο σε κλειστές δομές. Αλλά ό,τι και να κάνουμε, το 6% λόγω θεμάτων υγείας πρέπει να εισαχθεί. Δεν μπορείς να τα αφαίρεις βόλτα σπίτι. Το θέμα λοιπόν είναι τι γίνεται. Καταρχάς, αυτές που μας είπατε είναι οι πιστοποιημένες, οι νόμιμες. Οι αδειοδοτημένες. Είναι κινούμενοι όμως τώρα. Είναι όμως υπαρκτές, υπάρχουν παντού, σωστά? Δεν ξέρω, υπάρχει μια χαρτογράφηση πόσες μπορεί να είναι οι μη αδειοδοτημένες? Κοιτάξτε, καταρχάς ας πάρουμε την μονάδα του Κορυδαλού. Σε λίγο καιρό κάνω πρόβλεψη ότι θα πάει να στήσει παραπέρα, που ποιος θα το ξέρει αν δεν καταγγείλει. Συγγενείς δεν καταγγέλνουν γιατί τους συμφέρει, επειδή είναι πολύ φτηνά και υπάρχει μια ομερτά γύρω από αυτό. Βέβαια έγινε κάτι καλό. Το 2022 άλλαξε ο νόμος και έβαλε επιτέλους αποτρεπτικά πρόστιμα. Λέω για τις 60.000 ευρώ και φυλάκισε ενός έτους. Αυτά καταβάλλονται? Όχι. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Θυμάμαι από τα χρόνια μου στο Πανεπιστήμιο, στη νομική, ο καθηγητής μας έλεγε για την παρολογία. Τι ήταν η παρολογία? Ότι πάνε στο τέλος κάθε σεζόν στην παραλιακή, σφραγίζουν τα κτίρια, αφού έχουν βγάλει ένα σκασμό λεφτά, βάζουν και ένα πρόστιμο το οποίο βεβαιώνεται, αλλά ουδέποτε εισπράτεται, και ο επιχειρηματίας συνεχίζει να βγάζει λεφτά από την επόμενη σεζόν. Φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο λειτουργεί και σε άλλου τύπου επιχειρήσεις, σαν αυτές που μας περιγράφετε. Ναι, βάζουν έναν αχυράνθρωπο, ο οποίος δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Μπορεί να είναι και ένα τρόφιμο. Και βάζουν και το κάνουν ανταυτού. Δεν έχει να του πάρει τίποτα. Δεν πάει να βάλει από 60 και 6 εκατομμύρια. Βάλει το ίδιο του είναι για αυτόν. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό. Δηλαδή και τώρα στην περίπτωση του Κορυδαλού έχουμε τάχα δύο ιδιοκτήτες, ενώ είναι ένας και έχει βάλει κάποιον στο τέλος για να εισπράττει για τα πρόστιμα. Είναι, ξέρετε τι απεδείχθηκε με τον Κορυδαλό? Ότι οι κατώτεροι, τα στελέχη της περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, κάναν καλά τη δουλειά τους. Το πρόβλημα είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι 2,5 χρόνια τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν υλοποιήθηκαν. Αυτό είναι το ρεζιμέ. Αυτό όμως πού οφείλεται? Στην παλαιά, πάει πολλά χρόνια αυτή η ιστορία, δεν υπάρχει αδυναμία όταν γίνει διαταγή κλεισίματος και σφράγισης, τι κάνουμε τους ηλικιωμένους. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα μοντέλο. Έτυχε τώρα να έχει το γυροκομείο Αθηνών στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ναι, αλλά αυτό κάπως πρέπει να το λύσουμε. Δηλαδή δεν μπορεί είναι αδιανόητο ότι 2,5 χρόνια ήξεραν όλοι ότι αυτό πρέπει να κλείσει. Είχε κινηθεί η περιφέρεια και παρέμενε και ο κόσμος υπέφερε μέσα. Βέβαια. Αλλά ξέρετε, έχουμε την εμπειρία, δεν έχουμε τη συνεργασία. Δηλαδή η συνεργασία με τους από πάνω δύο, ενώ περιφέρεια και υπουργείο, θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη με τον σύλλογό μας, όπου η εμπειρία θα έκανε πολύ εύκολα τα πράγματα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί εντάξει, οι καλές προθέσεις σίγουρα υπάρχουν για τέτοια θέματα, νομίζω δεν αμφισβητείτε αυτό, αλλά έχει αξιοποιήσει κανείς τη δική σας εμπειρία να σας φωνάξουν σε ένα τραπέζι και να σας πούν δώστε μας εσείς που ξέρετε αυτό το χώρο μια ιδέα του τι μπορούμε να κάνουμε? Έχει γίνει αυτό? Όχι, όχι. Στην αρχή, κοιτάτε να δείτε, σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε νέα υπουργική σύνθεση, θα ξαναπάμε, θα καταθέσουμε τα διαπιστευτήριά μας.
στην αρχή ξεκινάνε όλα καλά και μετά όσο περνάει η τετραετία, αυτά τα πράγματα δυστυχώς έπρεπε να είναι καταρχάς το βασικότερο απαραίτητη εγγραφή στο σύλλογο όλων των αδειοδοτημένων. Θα βοήθαγε πάρα πολύ τον έλεγχο της πολιτείας. Πάρα πολύ. Πάντως καταλαβαίνω ότι λίγο εναπόκειται και στο φιλότιμο που έχει ο καθένας από εσάς, τους επαγγελματίες του χώρου, αφού δεν ελέγχεστε πολύ συχνά από την πληθέρα. Ο μεγαλύτερος έλεγχος είναι οι συγγενείς και πρέπει να είναι οι συγγενείς. Δηλαδή όταν βάζεις έναν άνθρωπο, πρώτα απ' όλα ελέγχεις που τον βάζεις και δεύτερον κάνεις περιοδικούς, κατ' ελάχιστον μια φορά την εβδομάδα κοιτάς να δεις αν ο άνθρωπός σου είναι καλά. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ δύσκολη δουλειά, έτσι. Δεν είναι εύκολα να περιποιείς ηλικιωμένους και μάλιστα και στο ψηλό τμήμα της αγοράς είναι τέτοιες οι απαιτήσεις. Είναι πάρα πολύ υψηλές οι απαιτήσεις. Έχουμε απαιτήσεις ότι οι μπανάνες δεν έχουν αρκετά στίγματα, άρα είναι άγουρες. Σας λέω και εδώ ασχολούμαστε τώρα με τέτοια πράγματα τα οποία είναι προϊστορικά. Υπάρχει για μένα βία ακόμη και να εκφέρεις λόγο στον ενικό. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι έχουν μια ιστορία. Δεν μπορεί να του μιλάς και να το λες Γιωργάκη. Αυτός μπορεί να ήταν διευθυντής σε ένα υπουργείο και θέλω να σας πω ότι οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές και πρέπει να είναι πολύ ψηλές. Αλλά το βασικό έλεγχο τον κάνουν πρώτα οι συγγενείς και μετά η περιφέρεια. Αυτή είναι η άποψή μου και έχει δηλαδή, θέλω να πω, ευθύνες. Ναι, όμως είναι αυτό που είπατε, ότι όταν υπάρχει ανάγκη, δηλαδή όταν η κατάσταση υγείας ενός ανθρώπου είναι τέτοια που δεν επιτρέπει πια την παραμονή του στο σπίτι, τη φροντίδα του από τους συγγενείς στο σπίτι, εκεί αναγκαστικά και οι συγγενείς κάνουν εκπτώσεις. Οι δυτικές κοινωνίες όλες έχουν επιτροπές κοινωνικών λειτουργών, οι οποίες καθορίζουν πόση είναι η χρονοχρέωση περιποίησης, δηλαδή άλλοι άνθρωποι χρειάζονται 2 ώρες την ημέρα. 6 ώρες, 8, 24 ώρες, 24 ώρες, θέλει αποκλειστική δηλαδή ο άνθρωπος. Και κανονίζουν σε σχέση με τα εισοδήματα του ηλικιωμένου να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο να εξασφαλίσει το υπόλοιπο της ζωής του. Εδώ λοιπόν το πρόβλημα είναι έντονα οικονομικό στην αρχή του. Οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά μετά τις απαντητές μειώσεις συντάξεων και επιλέγουν χαμηλές κατηγορίες δομών. Έτσι δεν μπορείς να παρέχεις πρόνοια με 800 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή με 30 ευρώ δεν βρίσκεις ούτε στο χειρότερο τέτοιο σε ένα νησί να πας υγιής άνθρωπο. Ναι, με φαγητό και διαμονή. Δεν γίνεται, ναι, δεν γίνεται. Ναι. Φωνάζω συνέχεια, δεν γίνεται. Γιατί υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ. Άρα τι γίνεται εκεί όμως. Εκεί μοιάζει με γόρδιο δεσμό. Τι είπε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει να κάνουμε κοινωνική πολιτική το κράτος και να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν και πρέπει να εισαχθούν, θα υπάρχει ένα βάουτσερ. Να έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν και οι συγγενείς και οι φίλοι. Δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχουν συγγενείς, καμιά φορά δεν υπάρχουν ούτε συγγενείς. Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση, γιατί στον Κορυδαλό μαθαίνουμε ότι και κάποιοι άνθρωποι εντός εισαγωγικών εξαφανίστηκαν. Ναι, μπορεί να είναι ο διαχειριστής πολυκατοικίας που μια γιαγιά δεν είχε κανένα στον κόσμο και την έβαλε. Με μπλέκει ο άνθρωπος. Το άλλο είναι ότι και τώρα τι κάνω, πού θα βρω άλλο με 8 κατουστάρικα και με 7 κατουστάρικα, δεν υπάρχει. Δυστυχώς είναι αυτή η κατάσταση. Βέβαια είναι πραγματικά η εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας είναι ότι οι δομές και οι μη κερδοσκοπικές και οι κερδοσκοπικές έχουν διαβαθμίσεις και θα έπρεπε επιτέλους η πολιτεία με βάση τους ελέγχους να διαβαθμίζει τις δομές, να ξέρεις και εσύ που πας τον άνθρωπο. Μπορεί να μην έχεις τα λεφτά να πας σε πεντάστερο, αλλά τουλάχιστον να ξέρεις εκ των προτέρων. Υπάρχει καθαριότητα και αξιοπρέπεια. Ακριβώς, αυτό δεν μειώνεται. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις διαβαθμίζονται. Σωστά. Η καθαριότητα και η φροντίδα δεν διαβαθμίζονται. Είναι όμως και οι ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται. Δεν είναι παντού ίδιες, φαντάζομαι, και είναι απαραίτητες σε ανθρώπους που κοστίζουν αυτά τα πράγματα. Το λέω και το λέω ξανακοστίζω. Κύριε Προσαλίκα, ξέρετε τι σκέφτομαι κοιτώντας τους δείκτες για το δημογραφικό και, και την ηλικιακή ας πούμε γεωγραφία της χώρας μας. Είναι νομοτελειακό ότι σε 10 χρόνια θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε 20 χρόνια θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα. Βεβαίως. Οι Έλληνες γερνάμε. Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι ένα σχέδιο. Σκοπός. Δηλαδή
σε λίγο θα είναι 50-50, θα βάλουμε μέσα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε προγράμματα σύγχρονα, active aging, δηλαδή πρέπει σε κάθε πλατεία να υπάρχουν προγράμματα εκγύμνασης των ηλικιωμένων. Ίσως και προγράμματα. Κάποια εναλλακτικά μοντέλα, φαντάζομαι, ηλικιωμένοι που δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρημένοι υγεία τους, αλλά χρειάζονται μια φροντίδα, θα μπορούσαν να ζουν σε πολυκατοικίες. Πώς να πω, με κοινούς φροντιστές. Τέτοια μοντέλα αυτό υπάρχουν είναι έξω. Οι μονάδες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν έχει πιάσει. Αλλά να σας πω έτσι λίγο χιουμοριστικά. Ναι. Τα διαμερίσματα στο Hilton ή στο Ελληνικό που προπολήθηκαν δεν τα πήραν οι κοσάριδες. Τα πήραν και εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες μέρες. Προπολήθηκαν όλα τα διαμερίσματα στο Hilton και στο Ελληνικό. Ναι. Από ανθρώπους μιας κάποιας ηλικίας που έχουν βέβαια και την δυνατότητα να δώσουν. Είναι πολύ ελάχιστη βέβαια. Αλλά και συγχρόνως ο πίσω μέρος του κεφαλιού είναι ότι μου δίνει μια ασφάλεια στο Hilton, αν γίνει κάτι. Να στιεύεστε προφανώς, αλλά αυτό είναι υποεξαίρεση της υποεξαίρεσης. Μακάρι να. Αυτά σας το λέω έτσι, γιατί γελάω με τους φίλους που έχουν πάρει. Λέω, έχετε κάνει μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης στο Hilton και στο Ελληνικό και το δέχονται. Κρατήστε τους φίλους από κοντά, κύριε Προσαλίκα. Αυτούς τους φίλους μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμοι. Αχρίαστη να είναι, αλλά μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Προσαλίκα. Να είστε καλά. Ο κύριος Στέλιος Προσαλίκας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων.